Αναζωπήρωση σε τρία μέτωπα σημειώθηκε νωρίς την Τετάρτη το απόγευμα στη Βαρυμπόμπη, με τις αρχές να δίνουν εντολή για προληπτική εκένωση της Ιπποκρατίου Πολιτείας και της Δροσοπηγής. Στην Ηλία, η πύρινη Λέλαπα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ συνολικά 30 οικισμοί και 2 παιδικές κατασκηνώσεις έχουν εκενωθεί. Στο κέντρο υγείας Αρχαίας Ολυμπίας μεταφέρθηκαν 2 πυροσβέστες και ένας πολίτης με ελαφρά εγκάβματα, όπως επίσης άλλος ένας πολίτης με αναπνευστικά προβλήματα. Στην περιοχή μετέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κάλεσε τους αμφισβητείες της κλιματικής αλλαγής να δουν η διεισόμαση τις συνέπειές της και διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα βρεθεί δίπλα στους πυρόπληκτους. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε περισσότερα εναέρια μέσα κατά κεφαλήν από οποιαδήποτε άλλη χώρα, είναι αδύνατον τα μέσα αυτά να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε όλα τα σημεία της χώρας. Όταν θα έρθει η ώρα, και θα έρθει πολύ σύντομα, η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πολίτες οι οποίοι επλήγησαν. Έχουμε πια ένα νομοθετημένο πλαίσιο για κρατική αρρωγή, το οποίο σημαίνει ότι όσοι πολίτες είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται από τη φωτιά, θα γνωρίζουν ότι θα την χάνουν αποζημίωσης, έτσι ώστε τα σπίτια αυτά να μπορούν να κατασκευαστούν και πάλι. Και βέβαια η παραγωγή μας θα αποζημιωθούν και αυτοί, είτε για την εσοδιά τους, είτε για καταστραμμένα δέντρα. Εντολή για νέες εκενώσεις δόθηκε και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη και ο Δήμος Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πευκόφυτο δάσος της περιοχής, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Στην περιοχή έχουν σχηματιστεί 3 μεγάλα μέτωπα, το ένα εκ των οποίων κινείται βορειοδυτικά με κατεύθυνση την Εβοϊκή Ακτή στο Αιγαίο και τα υπόλοιπα 2 βόρεια προς τα χωριά Κουρκουλή και Αμέλαντες. Μένονται παράλληλα οι πυρκαγιές στη Μεσσηνία αλλά και στα Γρεβενά, όπου επίσης έχουν δοθεί εντολές για εκένωση.